Και θα ξεκινήσουμε με μια εκλεκτή καλεσμένη και πάρα απ' όλα φίλη, την οποία κατάφερε επιτέλους την έψα με τα πολλά ζόρια να βγει στην εκπομπή. Μιλάω για την πολυτάλαντη Εβίτα Θεοχάρη. Εβίτα, καλησπέρα. Χριστόφορε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που επιτέλους καταφέραμε και θα τα πούμε μεταξύ μας και στον αέρα. Σου είχα πει ότι στο χρωστάω, στο χρώσταγα από πέρσι, το είχαμε πει όταν με φιλοξένησε στην εκπομπή σου, τη Μουσική Κερασιά, που είναι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, κάθε Κυριακή, έτσι. Κάθε Κυριακή, 1-2 το μεσημέρι. Ακριβώς, και ήσουν η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη, οπότε όφιλες να δώσεις την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη σε εμάς εδώ στο μεταξύ μας. Έτσι νομίζω συμπεριφέρονται οι φίλοι. Χάρηκα κι εγώ που ήρθες και έγινε μια πολύ ωραία εκπομπή και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι κι εγώ εδώ και θα πούμε διάφορα όμορφα πράγματα. Και περάσαμε και πολύ καλά, οπότε θα περάσουμε πολύ καλά και εδώ, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί όπως είπα, είσαι ένα πολύ τάλαντο πλάσμα και να ξεκινήσουμε με τα του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Λοιπόν, έχεις την Μουσική Κερασιά, λοιπόν, κάθε Κυριακή 1-2 το μεσημέρι και είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική εκπομπή, που ασχολείται με την παράδοση. Mm. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησες και δημιούργησες την Μουσική Κερασιά. Λοιπόν, η Μουσική Κερασιά είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τη δημοτική μουσική, με τις μουσικοχορευτικές παραδόσεις του τόπου μας, ολόκληρης της Ελλάδας. Προβάλλονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συχνά έχω και εκλεκτούς προσκεκλημένους, όπως ήσουν και εσύ, χοροδιδασκάλους, μουσικούς, έχουμε ζωντανή μουσική και οι οποίοι είναι στυλοβάτες του πολιτισμού, πρέπει να το πω αυτό και να τους ευχαριστήσω ξανά και δημόσια και μέσα από το βήμα που μου δίνεις, που ήρθαν και κατέθεσαν το έργο τους και το μεράκι τους. Επομένως, επιλέγω τραγούδια δημοτικά, όμορφα δημοτικά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς και καλύπτουμε έτσι μία ώρα γεμάτη με μουσική και παράδοση και πολιτισμό. Από πάρα πολλές περιοχές, εγώ θα πω. Ναι, έχει πιάσει όλες τις περιοχές. Ναι, δεν έχει αφήσει κάποια. Παντού, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Μικρά Ασία, Κρήτη, τα πάντα. Τα πάντα. Παντού, ναι. Αγαπώ την παράδοση. Ασχολούμαι, καταρχάς να πω, χρόνια με τον παραδοσιακό χορό και πολύ ενεργά και πολλές ώρες προπονήσεων και προβών. Κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Τα Ιωάννινα γνωρίζουμε ότι είναι η πόλη των θρύλων και των παραδόσεων. Έτσι, σωστά, όπως είναι γνωστό. Επομένως, πλούσια η παράδοση, πλούσια η μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπείρου. Μεγαλωμένη κι εγώ μέσα στα γλέντια και στα πανηγύρια. Είναι πια βίωμα, δηλαδή, mm-hmm. η μουσική του τόπου μου. Είμαι περήφανη για αυτή την παράδοση και πιστεύω, πρέπει να πω, ότι όλοι μας, ο καθένας από τη μεριά του, να βοηθάει να διατηρούνται τα ήθη και έθιμα, όλες αυτές οι παραδόσεις να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, διότι είναι καλό mm-hmm. να διατηρούνται τα ξεχωριστά έτσι, γνωρίσματα του κάθε λαού. Και ελπίζω να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτού, να προσφέρω έστω και λίγο. Θα το ήθελα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχεις φιλοξενήσει πάρα πολλά άτομα από το χώρο της παράδοσης και όχι μόνο στην εκπομπή. Ξεχωρίζεις κάποια από όλες αυτές τις επισκέψεις, μια που σου ήμουν περισσότερο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, Χριστόφερ, είναι δύσκολο. Όλοι οι φιλοξενούμενοι μου έδωσαν πράγματα. Έμαθα από αυτούς και είναι πολύ ωραίο διότι εκτός από εκπομπή έτσι, μουσική, είναι και ψυχαγωγική και ενημερωτική και έμαθα πράγματα όπως είπα και γνώρισα και καινούριους ανθρώπους και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία mm-hmm. το ραδιόφωνο. Είναι mm-hmm. ωραία εμπειρία, πραγματικά. Οπότε ουσιαστικά τα βιώματα και τα ακούσματά σου από μικρή σου οδήγησαν να ασχοληθείς με την παράδοση και να την αγαπάς. Ναι, αυτό όπως ανέφερα και νωρίτερα, η αγάπη για το χορό, τη μουσική, τη δημοτική και η σκέψη ότι είναι καλό νέοι άνθρωποι να είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, στην παράδοση, στον πολιτισμό και να βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πολύ νέο κόσμο στα χορευτικά, σε χορευτικούς ολόγους, σε αδελφότητες που όχι μόνο χορεύουν και παίζουν παραδοσιακά μουσικά όργανα, γίνονται και πολλά γλέντια στα Γιάννενα και στην Ήπειρο γενικότερα και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά είναι και μέλη μέσα στους συλλόγους, μέλη ενεργά που βοηθούν mm-hmm.
και γίνονται πράγματα. Είναι έντονο το στοιχείο αυτό της παράδοσης του παραδοσικού χορού, της μουσικής στα Γιάννενα. Πραγματικά και χαίρομαι γι' αυτό. Σωστά. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο. Σωστά. Ούτως ή άλλως έχουμε πλούσια παράδοση και εδώ στα Γιάννενα και στην Ελλάδα γενικότερα. Ναι, και ναι. Αρχίζω και εγώ να το βλέπω. Όλο και περισσότερα άτομα της ηλικίας μας έτσι αρχίζουν. Στρέφονται σε κάποια mm-hmm. από τη μορφή της παράδοσης. Είτε αυτό είναι χορός, είτε είναι τραγούδι, έτσι. Άλλωστε η μουσική ενώνει, έτσι. Η μουσική ενώνει, ο χορός ενώνει. Και ο χορός ενώνει ακριβώς. Όλοι οι γλεντιστάδες και οι μερακλείδες ανταμώνουν στον κύκλο του χορού. Και βλέπουμε ότι κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο και μέσα στη χρονιά τα γλέντια και τα παραγγύρια είναι γεμάτα από νέο κόσμο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και μακάρι να συνεχίσει το πανηγύρι καλά κρατή στην Ήπειρο. Και είναι αυθεντικό όσο γίνεται, όμορφα τραγούδια ακούμε, ωραίες μελωδίες. Και πρέπει να πω και ότι ως μεγάλωσα στο εξωτερικό και, και βίωσα την ζενιτιά και τη βιώνω ακόμη, διότι έχω πολλούς συγγενείς στο εξωτερικό. Επομένως, είναι και γνωστό ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό αγαπούν τη διπλά την Ελλάδα. Επομένως, με συγκινεί βαθιά η δημοτική μουσική και ο χορός. Και χορεύω και για όλους αυτούς που είναι στο εξωτερικό και να τους στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου που ξέρω ότι μας βλέπουν τώρα. Ακριβώς, μας βλέπουν όλοι μέσω live streaming εξάλλου, Εβίτα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολύ καλές κριτικές και για την εκπομπή και γενικότερα για τη δουλειά που κάνεις εκεί στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής μιλάω πάντα. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό σε ενθαρρύνει να συνεχίζεις να ασχολείσαι με όλο αυτό. Βεβαίως με ενθαρρύνει. Χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα τα θετικά σχόλια. Ακούω τα πάντα, είτε αρνητικά είτε θετικά σχόλια, γιατί όλα διδάσκουν και συμμαθαίνουν και γίνεις καλύτερος να προχωρήσεις παραπέρα. Επομένως, ναι, θέλω να συνεχίσει η εκπομπή στο ραδιόφωνο, να έχει μια καλή πορεία και είμαι ανοιχτή σε διάφορες προτάσεις. Επομένως, σκέφτομαι, έχω διάφορα πράγματα στο μυαλό μου και εύχομαι όλα να πάνε καλά στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα μελλοντικά σχέδια. Εγώ να σε πάω όμως και σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί είπαμε είσαι πολύ τάλαντο πλάσμα, αυτό είναι γεγονός. Εκτός λοιπόν από το ραδιόφωνο που μας κρατάς παρέα κάθε Κυριακή με την εκπομπή, τη μουσική κερασιά, την οποία παρεμπιπτόντως θες να μας αποκαλύψεις όπως σκέφτηκες τον τίτλο, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν το έχουμε συζητήσει ούτε εκτός αέρα. Μουσική κερασιά, ναι. Η μουσική κερασιά σκέφτηκα διότι παλαιότερα στην Ήπειρο. Από ό,τι γνωρίζω, η μουσική κομπανία βρισκόταν στη μέση και γύρω ήταν ο κύκλος του χορού. Επομένως, λέω, ελάτε και αυτή την Κυριακή να ανταμώσουμε γύρω από τη μουσική κερασιά και να σας προσφέρουμε και τα μουσικά μας κεράσματα, mm-hmm. τα μελωδικά μας κεράσματα. Κάπως έτσι, λοιπόν, ήρθε η ιδέα. Μ' αρέσει ο τίτλος του. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, επειδή οι σπουδές σου είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, mm-hmm. είμαστε εν μέρη συνάδελφοι λοιπόν, mm-hmm. Σε σχέση με τα πτυχία. Ακριβώς, δασκάλα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν έχεις μείνει σε αυτό το κομμάτι. Έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ γενικά και με τον εθελοντισμό και με την τέχνη. Είσαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η τέχνη και η γλυπτική και έχεις συμμετάσχει βέβαια και έχεις βοηθήσει πάρα πολύ και στα συνέδρια εκλειπτικής που γίνονται εδώ από το Μουσείο του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Mm-hmm. Γενικώς είσαι δραστήρια. Για πες μας για αυτή την ενασχόληση. Λοιπόν, αγαπώ την τέχνη γενικότερα, διάφορες μορφές τέχνης και τον πολιτισμό. Και ναι, είμαι εθελόντρια χρόνια τώρα και υποστηρίζω τον εθελοντισμό. Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός σου δίνει πάρα πολλά πράγματα και μαθαίνεις αλλά και αισθάνεσαι όμορφα, γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος, χαίρεσαι που δίνεις, που προσφέρεις. Επομένως, εδώ και 4 χρόνια είμαι βοηθός στα συμπόσια γλυπτικής που διοργανώνει ο γλύπτης ο κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης στο Μουσείο του, στο Ελληνικό, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που φέρει το όνομά του. Εκεί λοιπόν κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα, προσκαλούνται από τον ίδιο γλύπτες από όλο τον κόσμο που φτιάχνουν κάποια έργα τέχνης που μένουν στο χωριό. Και εγώ είμαι βοηθός τους. Δηλαδή, τους βοηθάω. Έχω μάθει να σκελίζω μάρμαρο, να σκαλίζω πέτρες, να κολλάω σιδέρα. Να τον ευχαριστήσω ξανά που με εμπιστεύτηκε, που με εμπιστεύεται και βρίσκομαι στο πλευρό του. Και βοηθάω όχι μόνο αυτόν και άλλους γλύπτες και έχουμε φτιάξει έτσι. Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο έργο εκεί πέρα που αξίζει ο καθένας να πάει να το δει. Και ακριβώς. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον. Και κάποια στιγμή πρέπει να σας επισκεφτούμε και εμείς ανεκπομπή, εγώ θα πω.
και να σε ξεναγήσω κι εγώ ίδια. Γιατί όχι, γιατί όχι, θα το κανονίσουμε όλο αυτό. Πάντως δεν ξέρω αν προτιμάς την παράδοση, το πιο παραδοσιακό κομμάτι ή αυτό τη μοντέρνα τέχνη, λίγο την τέχνη την, που πατάει βέβαια πάνω στην παράδοση, αλλά ξεφεύγει κιόλας. Ναι. Αγαπώ και την παράδοση και την τέχνη γενικότερα, διάφορα είδη τέχνης. Δηλαδή έχω ασχοληθεί και με την κεραμική, με το χειροποίητο κόσμημα, με τη γλυπτική. Η μουσική είναι τέχνη, ο χορός είναι τέχνη. Άρα δεν ξεχωρίζεις κάποιο παραπάνω. Δεν ξεχωρίζω κάποια. Αγαπώ βέβαια πολύ και τα μουσεία. Η πτυχιακή μου εργασία ήταν πάνω στα Λαγωγικά Μουσεία του Νομού Ιωαννίνων. Και επηρεασμένη λοιπόν από όλη αυτή την πολύχρονη ενασχόλησή μου με την τέχνη και τον πολιτισμό, θέλω να συνεχίσω με πανεπιστημιακές σπουδές, μεταπτυχιακές, συγκεκριμένα πάνω στον πολιτισμό, στη διαχείριση του πολιτισμού και στη μουσεολογία. Επομένως είναι ένα όνειρο που, και ένα στόχος που θέλω να τον επιτύχω και επικεντρώνουμε σε αυτόν αυτή την περίοδο. Το οποίο βέβαια εγώ θα αποκαλύψω στον αέρα σιγά σιγά ότι υπάρχει επιρροή από την οικογένεια. Υπάρχει το καλλιτεχνικό μικρόβιο στην οικογένεια. Βέβαια υπάρχει, ναι. Πώς αλλιώς θα ασχολούμουν και εγώ με αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν μας ακούει η μαμά, ξέρει εκείνη. Αν μας ακούει η μαμά, ξέρει. Η μαμά είναι η πίτρια. Ναι. Ακριβώς. Επομένως που αγαπά και αυτή πολύ την τέχνη, τον πολιτισμό και με, από μικρό παιδί, συγγνώμη, πηγαίναμε σε μουσεία, επισκεπτόμασταν εκεί οικογενειακό, σε μουσεία, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι και σήμερα. Επομένως, και πρέπει να πω κιόλας ότι το όνομα της εκπομπής είναι της μαμάς μου, αυτή. Είδες γι' αυτό σου λέω εγώ, σε οδηγώ, πες τα μόνη σου, αφού μπορείς να τα πεις. Ναι, επομένως, ναι, τους ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Και βέβαια καταλαβαίνεις ότι αφού έψε εσένα, τώρα σε ρέχει η μαμά σου να βγει, έτσι. Να ναι, σε ακούει, έτσι. Τώρα είναι η επόμενη. Όπου να είναι, θα έρθει και εκείνη να μιλήσουμε. Ναι, να σας πει τα όμορφα ποίηματά της. Να μας πει και εκείνη για την ποίηση και όλα αυτά τα εξαιρετικά που έχει κάνει και εκείνη. Εντάξει, εγώ πάντως θα πω γενικά ότι όλο κάτι κάνεις γύρω από την τέχνη, ξέρεις. Λίγο τα πτυχία, λίγο το μεταπτυχιακό που θες να κάνεις, λίγο η εκπομπή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και νομίζω ότι είσαι ένα πολύ καλό παράδειγμα, αυτό που λέω πάρα πολλές φορές εδώ, ότι η τέχνη αποτελεί μια φοβερή διέξοδο για τον κάθε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε μορφή της και σε οποιαδήποτε, και σε ό,τι αρέσει τον καθένα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούμε, φίλες και φίλοι, με τη μουσική, με το θέατρο, με τη ζωγραφική. Άλλος μπορεί να ασχοληθεί με την παραδοσιακή μουσική, άλλος μπορεί να ασχοληθεί με την γλυπτική, άλλος μπορεί, έτσι, με το κόσμημα. Και το βλέπεις και εσύ ότι υπάρχει μια διέξοδο σε όλο αυτό. Βεβαίως. Και όπως αναφέραμε και νωρίτερα, και εγώ δεν ασχολούμαι μόνο με τη δημοτική μουσική, δεν ακούω μόνο αυτό το είδος, ακούω διάφορα είδη, ασχολούμαι με διάφορα είδη τέχνης, επομένως. Βεβαίως. Η τέχνη ψυχαγωγεί, η τέχνη διδάσκει. Με την τέχνη χαλαρώνεις. Είναι πολυεπίπεδα τα ωφέλη της τέχνης, βεβαίως. Και είναι καλό τα νέα παιδιά να ασχολούνται με την τέχνη, να είναι κοντά στον πολιτισμό. Και να ξαναφέρω ότι θα ήθελα να πω μάλλον σε αυτό το σημείο ότι η γλώσσα κουβαλά τη μουσική. Και η μουσική, τη γλώσσα και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Επομένως, λάτρησα εγώ της μουσικής, λοιπόν. Η δημοτική μουσική ήταν ψυχολογία απλώς. Πρέπει, νομίζω, όλοι μας, να το ξανατονίσω, είναι σημαντικό, να κάνουμε πράγματα, να βοηθάμε, να μεταφέρουμε τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις στις νεότερες γενιές. Το δημοτικό τραγούδι βοήθησε τους Έλληνες να υπάρχει αυτή η ιστορική συνέχεια, τους βοήθησε σε δύσκολες έτσι, περιόδους που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος. Επομένως, είναι καλό ο λαός, κάθε λαός να έχει τα ξεχωριστά του γνωρίσματα και να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την παγκοσμιοποίηση και το ομοιογενές σχολείο που... Σωστό, σωστό. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή ότι με την παγκοσμιοποίηση σιγά σιγά πολλές φορές ξεχνάμε ίσως την παράδοση, ξεχνάμε κάποια ελληνικά στοιχεία που έχουμε και είναι μέσα στο χαρακτήρα μας. Και καλό είναι να κρατάμε την ταυτότητά μας. Βεβαίως, παίρνουμε και στοιχεία από άλλους λαούς. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ανταλλάσσουμε γνώση, ανταλλάσσουμε μουσικές, μαθαίνουμε πώς ζουν άλλοι άνθρωποι. Βεβαίως, αυτό είναι υγιές και πολύ όμορφο. Για πες μας όμως τώρα για μελλοντικά σχέδια. Γιατί κάτι πήγες να πεις, έκοψα, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να τα αποκαλύψω όλα.
Μελικά σχέδια, δεν ξέρω. Ναι, εννοείται. Η μουσική κερασιά, η εκπομπή μου στο Δημοτικό Ραδιοφωνείο Ινών θα συνεχίσει. Συνεχίζει ακάθεκτη. Ελπίζω δυναμικά, με καλεσμένους. Με όμορφες εκπομπές. Ετοιμάζω τώρα εκπομπή πάλι με ζωντανή μουσική, με μια κομπανία εδώ από την Ήπειρο. Κάθε Κυριακή, είπαμε, μία με δύο. Ναι, Κυριακή, μία με δύο, εννοείται. Κυριακή, έτσι. Μία με δύο, το μεσημέρι. Ή καθώς θα τρώτε, θα ακούτε, ή πριν φάτε, ακούτε για να έρθετε στο Τσακυρκέφι. Έτσι, να. Έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι η εκπομπή, γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή, για να διασκεδάζει ο κόσμος, να περνάει όμορφα, να χορεύει. Ναι. Λοιπόν, επομένως, συνεχίζει η εκπομπή και σκέφτομαι διάφορα, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έχουμε ανοιχτή σε προτάσεις. Διάφορα έχω στο μυαλό μου να μην τα αποκαλύψουμε, νομίζω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει, όχι, να μην τα αποκαλύψουμε όλα, αλλά εγώ, ας πούμε, μπορώ να σε φανταστώ και σε ένα κομμάτι παρουσίασης για κάποια βραδιά πολιτιστικού συλλόγου ή έτσι κάποιο δρόμενο σε σχέση με την παράδοση. Ναι. Κάτι έχεις κάνει εξάλλου. Ναι, ακριβώς, ναι. Μου το θύμισες και σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Παρουσιάζω εκδηλώσεις χορευτικών συλλόγων, με καλούν και τις παρουσιάζω και σε λίγες μέρες, στις 16 και 17 του Δεκέμβρη, θα γίνει το 8ο κατά σειρά σεμινάριο ελληνικών παραδοσιακών χορών της αδελφότητας του Μεγάλου Περιστερίου Λάκμος και ως μέλος εγώ του συλλόγου χορεύτρια, ως χορεύτρια του συλλόγου, μου έκαναν την πρόταση να παρουσιάσω την εκδήλωση και με μεγάλη χαρά το δέχτηκα, βεβαίως. Εκεί είμαστε μια ομάδα, αγαπάμε τη μουσική και τον παραδοσιακό χορό και όπου μπορεί ο καθένας βοηθάει. Επομένως, σας περιμένουμε στα Λιθαρίτσια στις 16 και 17 του Δεκέμβρη. Εννοείται, εννοείται. Να κάνουμε εκεί διάφορα. Χορέψουμε, λοιπόν, να πω χορούς. Α, ναι, για πες, ναι, χορούς από Κόνιτσα και Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Ρημολία. Και με κομπανίες εξαιρετικές από τις περιοχές αυτές. Σας περιμένουμε όλους και χοροδιδασκάλους. Ο καθένας στον τομέα του ειδικός, να έρθετε και να διασκεδάσουμε. Ακριβώς, το οποίο νομίζω είναι το 8ο στη σειρά. Ναι, 8ο. Και να πούμε πως φέτος έχει ονοματοδοθεί. Ναι, ναι, έχει. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Ναι, βεβαίως. Έχει δοθεί το όνομα του αγαπητού μας χοροδιδασκάλου, του Θόδωρου του Φίνου, που χάθηκε πριν ένα χρόνο. Δόθηκε το όνομά του Θεόδωρος Φίνος. Και αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Για έναν δάσκαλο, για όλους μας. Αγαπητός που έδωσε τα πάντα στο κομμάτι της παράδοσης, του παραδοσιακού χορού. Ήταν χοροδάσκαλος χρόνια στο Λυκειο των Ιωαννίνων. Εγώ τον είχα και ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής στο γυμνάσιο. Τώρα ήμουν στο γυμνάσιο, επομένως λυπούμαστε πολύ για αυτή την απώλεια. Και είναι ίσως το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε λιγότερο, και βεβαίως. Ο Λάκμος φυσικά για να τιμήσει τη μνήμη του. Σίγουρα, γιατί έχει υπάρξει και δάσκαλος δικός μου εξάλλου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε λίγο σε πιο ευχάριστα νομίζω. Οπότε, μουσική κερασιά, θες να μας αποκαλύψεις, θα παίξεις την Κυριακή. Να βγάλω και μια είδηση. Ναι, μουσική κερασιά της Κυριακής. Μουσική κερασιά, την Κυριακή. Θα έχουμε μουσικές, τραγούδια, δημοτικά και οργανικούς σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Και θα έχω και κάποιους καλεσμένους. Ναι. Θα έχω τα παιδιά που ήταν και σε σένα πριν λίγες μέρες, από το Jump Around, την ραδιοφωνική εκπομπή Jump Around, οι οποίοι κάνουν και αυτή μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή στο Giga FM. Θα έρθουν και θα μιλήσουμε, αν και τελείως διαφορετική η μουσική τους, η μουσική που παίζουν. Αλλά είναι παιδιά που νέα, που αγαπάνε και αυτή τη μουσική και θα έρθουν να πούμε έτσι διάφορα πράγματα. Σωστό. Έχουμε αλληλοπροσκληθεί και έτσι. Μόνο εγώ δεν έχω πάει ακόμα στα παιδιά, δηλαδή. Εντάξει. Θα πας. Νιώθω θυγμένος, παιδιά, να ξέρετε. Σε περιμένουν, σίγουρα. Σίγουρα, εξαιρετικά τα παιδιά. Οπότε θα αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Και αυτή και την κάθε Κυριακή. Ναι, ναι, ακριβώς. Και όπως είπα νωρίτερα, τις επόμενες Κυριακές κάποια Κυριακή δεν γνωρίζω πότε ακριβώς ακόμα. Δεν έχει κανονιστεί. Θα έχουμε και ζωντανή μουσική. Ωραία. Επομένως, συντονιστείτε. Οπότε. Στις 8 και 7. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πριν σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας σήμερα και είδες, εντάξει, δεν δαγκώνουμε στο μεταξύ μας. Θα βγαίνει πιο συχνά λογικά τώρα. Τώρα πήρε το κολλάι.
Θέλω να πω ότι είσαι εκθαμβωτική σήμερα. Σας ευχαριστώ, Χριστόφε. Βασικά και σήμερα. Αλλά σήμερα, επειδή η βγήκε, καταλάβατε, επιστράτευσε κόσμο, νομίζω. Εντάξει, πρέπει, ναι, πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια το φίλο μου, τον κομμωτή μου, τον Μπέρι, τον Παπαδιά, για τα όμορφα μαλλιά. Τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο προφίλ στο Facebook Πέρι Παπαδιά για τι όμορφε δημιουργίε του. Όπω και τα κορίτσια τη Ερεντούε, την Νάντση και την Κατερίνα, τα φίλια μου. Κορίτσια, ευχαριστώ για το μαχιλιά. Και τα κοσμήματα. Τόξι, για χαρά. Επομένως, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Είναι φίλοι και τους φίλους δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Σωστό. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω, Εβίτα, που είσαι μαζί μας σήμερα. Χρυσόφερα, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και ίσως θα ξαναπούμε μεταξύ μας εδώ. Εννοείται. Και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, σε περιμένω. Και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μία Κυριακή θα ξανάρθω. Γιατί έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Είπαμε, η μουσική και η τέχνη και η παράδοση δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε μπορούμε να μιλάμε για πολλές εκπομπές.